Σαρωτική εμφάνιση από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά έκανε η ομάδα του Πας Γιάννενα το μεσημέρι της Τετάρτης που επικράτησε σε εξαναβολής παιχνίδι για την Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών της Νίκης Λευκάδας με σκορ 89-72. Η ομάδα του Νίκου Δουβίτσα φάνηκε για πρώτη φορά σε αγώνα πρωταθλήματο εξαιρετικά συγκεντρωμένη και αμυντικά και επιθετικά. Ενώ έδειξε πολύ περισσότερο απελευθερωμένη στον επιθετικό τομέα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Όπω είχαμε ήδη από χθε προαναγγείλει, στο δελτίο του ITV η ομάδα του Πα παρατάχθηκε χωρίς τις Μακέη και Πέρι, που φαίνεται πως θα αποτελέσουν παρελθόν. Οι απουσίες αυτές όμως έκαναν καλό στην ομάδα που είχε πολλέ πρωταγωνίστριες, με πρώτα βιολιά στην επίθεση της Κούπερ, Slim και τη Θεοδόρου. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο και βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 18-18. Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμω οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενες με 42-28. Το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά στο τρίτο δεκάλεπτο όταν η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή της με το τέλος της περίοδου στο 71-46. Το τελικό 89-72 έδωσε το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του Νίκου Δουβίτσα στο πρωτάθλημα που αντιμετωπίζει το Σάββατο εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια ταξιδεύει στα Χανιά για τον αγώνα της Τετάρτης με την τοπική ομάδα για το Κύπελο. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Κυπέλου Ελλάδας. Για τον πάστο στο σημερινό παιχνίδι, Σκόρα Χούλη, 2 Σαριανίδου 6, Θεοδόρου 17, Καλαμπάκου 5, Κούπερ 23, Χριστάκι 6, Σλίμ 22 και Μαρίνι 8.